Η βιβλιοθήκη Κοραής, μέσα στα πλαίσια του πολιτιστικού της έργου, που είναι πολύ πλούσιο και έντονο, αποφάσισε να κάνει τη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Χριστοδούλου «Ο Έλληνας Τούρκος». Αναφέρεται στον Ιμπραήμ Ετιέμ Πασά, έναν Τούρκο αξιωματούχο που έφτασε μέχρι το βαθμό του Μεγάλου Βεζίρη, το 1877. Του Πρωθυπουργού δηλαδή. Μάλιστα, και οι μαρτυρίες μας κάνουν να πιστεύουμε, τους ερευνητές και όποιον διαβάσει το βιβλίο, ότι το παιδί αυτό απήχθη κατά τη διάρκεια των τουρκικών σφαγών στη Χίο το 1822. Βρέθηκε ως ψυχογιός του Χοσράβ Πασά, αντιναβάρχου του τουρκικού στόλου, και ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν αρκετά κοντά στον Καράλι κατά τη διάρκεια των σφαγών. Το παιδί αυτό βρέθηκε κοντά σε αυτόν τον αξιωματούχο, στάλθηκε στο Παρίσι για ανώτερες και ανώτατες σπουδές, όπου έγινε μηχανικός μεταλλιολόγος, και επεστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη άρχισε να ανέρχεται σταδιακά μέσα στην τουρκική διπλωματία και γραφειοκρατία από πολλές σπουδές και κέρυες θέσεις, ώσπου έφτασε το 1876-77 και μέχρι το 1878 τον ανώτατο τίτλο του Μεγάλου Βεζίρη. Τότε πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν εκλογές στην Τουρκία. Ο Σουλτάνος Αμπτούλ Χαμίτ είχε διορίσει τον Ιμπραήμ Ετιέμ Πασά ως Μέγα Βεζίρι. Ναι, μιλάμε μια περίοδο, αν υπολογίζουμε ότι το 1897 είχαμε τον τουρκικό πόλεμο, 20 χρόνια πριν δηλαδή. Μιλάμε για την περίοδο του Ρουσοτουρκικού πολέμου. Ακριβώς. Ο Ιμπραήμ Ετιέμ Πασά είναι αυτός που θα χρεωθεί την ήττα της Τουρκίας στο Ρουσοτουρκικό πόλεμο. Επίσης θα χρεωθεί τις κακές, όπως πίστευαν πολλοί εκείνη την εποχή, διπλωματικές σχέσεις που είχε αναπτύξει τόσο με την Αγγλία όσο και με τη Γαλλία, και επίσης το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει την προέλαση των Ρώσων που βρέθηκαν στον Άγιο Στέφανο, ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης, και η διπλωματία ήταν εκείνη η οποία σταμάτησε τους Ρώσους από το να μπουν στην Κωνσταντινούπολη και να την καταλάβουν. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου συνδέεται με αυτό, όπως επίσης συνδέονται και γεγονότα όπως είναι η κατοπινή συνθήκη που θα γίνει στο Βερολίνο. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ο Ιμπραήμ Ετιέμ Πασά βεβαίως δεν θα χάσει την υποστήριξη του Σουλτάνου και της Υψηλής Πύλης. Θα εξακολουθήσει ως ανώτατος κρατικός λειτουργός σε διαφορετικές θέσεις, βαλεί στα Τρίκαλα και στα Γιάννενα, υπουργός, και δεν θα χάσει, γιατί θεωρούνταν ένας έντιμος και ειλικρινής άνθρωπος, παρότι σαν διπλωμάτης θεωρείται ότι υστερούσε λόγω του χαρακτήρα του, είχε έναν έντονο, εξωστρεφή χαρακτήρα σε ό,τι αφορούσε τη διπλωματία, δηλαδή έλεγε αυτά που πίστευε έξω από τα δόντια. Δεν θα χάσει όμως την στήριξη του Παλατιού και της Υψηλής Πύλης και θα συνεχίσει σε αξιώματα μέχρι που θα καταλήξει. Όλη αυτή η ιστορία γράφει στο βιβλίο. Ο κύριος Χριστοδούλου, να πούμε, είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο «Οι τρεις ταφές» του φρουράρχου της Θεσσαλονίκης, του ανθρώπου που παρέδωσε στους Έλληνες και όχι στους Βούλγαρους με όλα τα κόλπα τη Θεσσαλονίκη. Είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την βιογραφία. Το βιβλίο, γιατί εγώ δεν είμαι ιστορικός, ασχολούμαι με τη λογοτεχνία, έχει πολλές λογοτεχνικές αρετές και αφηγηματολογικές, αλλά και ροής και πλοκής. Μου έκανε πολύ μεγάλη και καλή εντύπωση το γεγονός των πλούσιων αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας.
Ισπυροειδής διάταξης. Παρότι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος και αυτό τον κάνει να χειρίζεται το υλικό του με εξαιρετικά έξυπνο τρόπο. Εγώ εστιάζω στις λογοτεχνικές αρετές που διαθέτει, τη σπυροειδή διάταξη της ύλης που την κάνει μάλλον για ιστορικούς λόγους, αλλά μέσα από αυτήν ξεδιπλώνεται και ένα έντονο λογοτεχνικό ταλέντο, έξυπνοι χειρισμοί στη γλώσσα και πάρα πολύ ωραία πλοκή. Όποιος δηλαδή διαβάσει το βιβλίο, δεν είναι μόνο ένα ιστορικό βιβλίο με καλή τεκμηρίωση, αλλά μια βιογραφία με πολύ καλά λογοτεχνικά στοιχεία και αρετές.